ΠΑΟΚ. Ο Βραζιλιάνος έχει κάποιες ενοχλήσεις, έγιναν κάποια τεστ, δεν τα έβγαλε χωρίς θέμα, οπότε προτιμήθηκε να μείνει εκτός από το αυριανό παιχνίδι. Όλοι οι υπόλοιποι είναι κανονικά μέσα. Ο Πασχαλάκης, ο Ζίφκοβιτς, ο Μάτος, ο Ροντρίγκο, ο Κρέσπο, ο Ίγκασον, ο Μιχάη, ο Γιαννούλης, ο Βιερίνια, ο Ντόγκλας, ο Μίσιτς, ο Μπίσης Βορολιμιός, ο Λάμπρου, ο Στόχο, ο Ακπόμ, ο Σφιντέρσκι, ο Πέλκας και ο Βιερίνια. 19 παίκτες από τον Αμπέλ Φερέιρα είναι για το παιχνίδι αυτό. Ουσιαστικά ο Ζαμπά είναι ο μόνος ο οποίος έμεινε εκτός έχοντας θέμα, και εκτός προφανώς έχουν μείνει και ο Βαρέλα και ο Μαουρίσιο και ο Βέρμπλουμ και ο Καντουρί, ο οποίος σήμερα προπονήθηκε και έκανε ένα πιο εντατικό πρόγραμμα στην προπόνηση και αναμένεται να ανεβάσει ακόμη περισσότερο στροφές, και σιγά σιγά από Δευτέρα θα μπει και ο Καντουρί νομίζω και ο Μαουρίσιο. Σίγουρα πολύ πολύ θετικό για τον Αμπέλ Φερέιρα, ο οποίος μπορεί από εδώ και πέρα να υπολογίζει σε ακόμη περισσότερους παίκτες του. Το ζητούμενο βέβαια για τον ΠΑΟΚ είναι να πάρει αύριο το τρίποντο στον Βόλο. Σε αυτό έχουν εστιάσει όλοι, όπως είναι απόλυτα λογικό. Αυτό περιμένουμε. Ο Βόλος έχει και αυτός αρκετούς παίκτες που είναι σε καλή κατάσταση. Χθες στην κουβέντα που κάναμε ξεχωρίζαμε τον Τόρες, ο οποίος είναι η αλήθεια ότι με τις εμφανίσεις του έχει τραβήξει αρκετά βλέμματα επάνω του. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Έχει το Χέντριξ στην κορυφή, τον οποίο τον ξέρουμε και από την Ξάνθη. Είναι ένας παίκτης που αποτελεί έτσι μια σημαντική απειλή για τον ΠΑΟΚ. Τώρα για τους δανεικούς, τα είπαμε πάρα πολλές φορές, δεν νομίζω ότι αξίζει να ξαναμπούμε σε αυτή την κουβέντα. Θα είναι εκτός. Όλο αυτό δείχνουν. Προφανώς για να μην υπάρξει οποιαδήποτε σκιά, οποιαδήποτε κουβέντα γύρω από αυτούς, είναι προτιμότερο να παραμείνουν εκτός και να μην μπουν στη διαδικασία αυτή και να μην μπει και κανένας, ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε κανένας, γιατί δεν το θέλει και κανείς αυτό. Οπότε θα είναι ένα ενδιαφέρον παιχνίδι, το περιμένουμε όλοι, ένα ανοιχτό παιχνίδι, γιατί ο Βόλος είναι μια ομάδα που παίζει, δεν είναι μια ομάδα που περιμένουν να κλειστεί πίσω, όπως ας πούμε συνέβη με τη Λαμία. Είναι μια ομάδα που παίζει, είναι μια ομάδα που νομίζω ότι θα ταιριάξει και στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι σε καλή κατάσταση, ζητούμενο είναι να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο τα καλά του διαστήματα, κυρίως αυτό, και από εκεί και πέρα να πάρει προφανώς το τρίποντο και την Κυριακή να είναι άνετος, να δει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, να δούμε τι θα προκύψει από εκεί, γιατί το περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον, είναι η αλήθεια αυτό το παιχνίδι. Με μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί μέχρι στιγμής η ΑΕΚ δεν κάνει και πολλά πράγματα, δεν συμμετέχει σε πολλές κουβέντες, κυρίως παρακολουθεί το τι συμβαίνει. Αλλά τώρα καλούνται να αγωνιστούν οι δυο τους και θα δούμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό στην πράξη για τις δύο ομάδες. Και θα είναι πολύ καλό αν ο ΠΑΟΚ έχει πάρει αύριο τη νίκη και ουσιαστικά πάει την Κυριακή να δει το παιχνίδι ήσυχα το βράδυ της Κυριακής. Να δούμε τι θα προκύψει από εκεί. Γενικότερα είναι μια αγωνιστική με μεγάλο ενδιαφέρον. Μια αγωνιστική με παιχνίδια σημαντικά που αναμένεται να έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Πέρα από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ και από το ντέρμπι στο Καραϊσκάκι, υπάρχει το Ατρόμητος Πανιόνιος, με τον Πανιόνιο πλέον να παίζει τα αρέστα του. Δύσκολη υπόθεση για τον Πανιόνιο φετινή σεζόν, πάρα πολλά προβλήματα. Αύριο ξεκινάει η 8η αγωνιστική, στις 5 και 4 Όφη Ξάνθη, Βόλος ΠΑΟΚ στις 7.30 και την Κυριακή Παναθηναϊκός ΑΕΛ στις 3, Ατρόμητος Πανιόνιος στις 5, Άρης Πανετολικός 5 και 4 και Ολυμπιακός ΑΕΚ 7.30. Η 8η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με το παιχνίδι του Αστέρα Τρίπολης με την Λαμία στις 7.30. Στη βαθμολογία ο Ολυμπιακός πρώτος με 19 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ με 17 ακολουθεί, η Ξάνθη με 15 στην τρίτη θέση, η ΑΕΚ με 14 στην τέταρτη, Όφη που είναι ψηλά με 13 στην πέμπτη θέση, έκτη η ΑΕΛ με 9, μαζί και ο Βόλος με 9, ο Άρης έχει 8, ο Παναθηναϊκός 8, ο Ατρόμητος 8,
Ο Αστέρας 6, η Λαμία 4, ο Πανετολικός 2 και 0-2, μείον 2 μάλλον, ο Πανιώνιος, ο οποίος είπαμε βρίσκεται σε αρκετά δύσκολη θέση από το ξεκίνημα της σεζόν. Ήξερε ότι θα έχει δύσκολο έργο και ουσιαστικά αυτό επιβεβαιώνεται πλέον και στην πράξη για τον Πανιώνιο, γιατί υπάρχει γενικότερα μια δυσκολία και στο αγωνιστικό κομμάτι, δεν μαζεύονται εύκολα οι βαθμοί για την ομάδα της Νέας Σμύρνης, υπάρχουν πολλά προβλήματα, δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει εκεί στη διάρκεια της σεζόν και πώς μπορεί ο Πανιώνιος να κάνει το έργο του λίγο πιο εύκολο μέσα από τα παιχνίδια. Η ομάδα αναχώρησε οδικός για τον Βόλο και μάλιστα είδαμε και μέσα από τα social media της ΠΑΕ τη στάση που έκανε ο Αμπέλ Φερέρα και οι παίκτες του Εσπρόμου με αποστολή στα Τέμπη. Το λεωφορείο που μετέφερε την αποστολή του ΠΑΟΚ έκανε μια στάση στο μνημείο των 6 οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους πριν από περίπου 20 χρόνια. Άφησαν λουλούδια οι ποδοσφαιριστές. Υπάρχει και σχετικό βίντεο και στο ΠΑΟΚ 24 και φωτογραφίες. Μια ωραία κίνηση από τον ΠΑΟΚ. Σε κάθε ευκαιρία, όταν η ομάδα περνάει ο δικός από εκεί, αυτή η στάση γίνεται πάντα. Θυμόμαστε και μετά τον τελικό που σταμάτησαν μαζί με το κύπελο και πέρσι μετά το μάτς με την Λάρισα, αν θυμάμαι καλά, είχαν σταματήσει εκεί. Έβρεχε νομίζω κιόλας τότε. Ήταν δύσκολες συνθήκες, αλλά η ομάδα σταμάτησε κανονικά στο μνημείο που είχε και αρκετό κόσμο. Το κάνανε και σήμερα. Θα διανυκτερεύσουν στον Βόλο και αύριο όλη τη διάρκεια της ημέρας θα είναι εκεί. Θα επιστρέψουν μετά το παιχνίδι και πάλι οδικός. Την Τετάρτη προέκυψε ένα θέμα με τον Γαϊτανίδη μετά το παιχνίδι, μάλλον στη διάρκεια του αγώνα της K19 με την Bohemian. Ο Γαϊτανίδης έκανε μία μαγνητική, όπως περιμέναμε, που έδειξε ότι έχει μία μικρή χονδρική βλάβη εκτός από εξάρτημα. Και ουσιαστικά αποφασίστηκε από το ιατρικό επιτελείο να αντιμετωπιστεί χειρουργικά το πρόβλημά του τις επόμενες ημέρες, μόλις υποχωρήσει φλεγμονή στο σημείο της κάκωσης. Οπότε ο Γαϊτανίδης θα πρέπει να μείνει εκτός για κάποιο διάστημα για να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα που αποκόμισε από το παιχνίδι το προχθεσινό της K19 με την Bohemian. Άτυχος ο Γαϊτανίδης σε εκείνο το σημείο, είναι η αλήθεια, αρκετά άτυχος. Αλλά ελπίζω ότι δεν θα τον κρατήσει και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός αυτό το θέμα. Θα περάσει σε πρώτη φάση την πρώτη του χειρουργείου και μετά βλέπουμε, επιστρέφοντας στο παιχνίδι του Βόλου το αυριανό, υπάρχει μία ανακοίνωση από την ΠΑΕ Βόλος για τον κόσμο, οδηγίες για τους φιλάθλους που θα παρακολουθήσουν το παιχνίδι αύριο από τις εξέδρες του Πανθεσσαλικού. Ο Βόλος αναφέρει μεταξύ άλλων ότι συνεχίζεται με αμύωτη ένταση η διάθεση των εισιτηρίων του Σαββατιάτικου αγώνα στις 7.30. Η προπόληση των εισιτηρίων του αγώνα γίνεται από τα γραφεία της ΠΑΕ καθημερινά από τις 9 μέχρι και τις 2 και από τις 6 μέχρι τις 9 αύριο το Σάββατο. Τα εκδοτήρια του Πανθεσσαλικού στην πρώτη πεζογέφυρα θα ανοίξουν στις 2, όπου οι φίλοι της ομάδας θα μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους από εκεί. Σημειώνουν ότι στον αγώνα τον αυριανό, για λόγους ασφαλείας, η είσοδος των φιλάθλων του Βόλου θα γίνεται μόνο από την πρώτη πεζογέφυρα, σημαντικό αυτό. Υπενθυμίζουμε, αναφέρει ανακοίνωση, ότι από φέτος τα εισιτήρια του αγώνα είναι ηλεκτρονικά και για την έκδοσή τους απαιτείται το άμυκα του κατόχου. Ως εκ τούτου, οι φιλάθλοι του Βόλου που επιθυμούν να αγοράσουν εισιτήριο θα πρέπει να γνωρίζουν το άμυκα τους. Οι φιλάθλοι του ΠΑΟΚ θα εισέλθουν στο γήπεδο από την τρίτη πεζογέφυρα, η οποία βρίσκεται από την πλευρά του περιφερειακού, όπου θα υπάρχει και εκδοτήριο για την έκδοση των εισιτηρίων τους. Η δεύτερη πεζογέφυρα θα παραμείνει κλειστή στο αυριανό παιχνίδι. Οπότε ουσιαστικά υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες για να μην συμβεί το παραμικρό. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές στη διάρκεια της εβδομάδας, ότι επειδή διανύουμε μια περίοδο που συμβαίνουν πολλά εξαγωνιστικά και από πολλές πλευρές υπάρχουν διάφορα θέματα, δεν θα είναι καλό να δοθεί οποιοδήποτε πάτημα από τον κόσμο. Υπάρχει δυνατότητα να βρεθεί πολλοί κόσμος, θα είναι γεμάτο με Θεσσαλικό, αλλά πρέπει όλοι να έχουν στο μυαλό τους ότι δεν πρέπει να συμβεί το παραμικρό. Πρέπει να κυλήσουν όλα όσο πιο ομαλά γίνεται για τον ΠΑΟ και για τον Βόλο εννοείται,
για να μην δοθεί πάτημα σε κανέναν και να μην βρεθεί ο ΠΑΟΚ σε δύσκολη θέση σε μια πολύ ιδιαίτερη εποχή για όλους. Βλέπουμε τι γίνεται καθημερινά, είδαμε τι έγινε και στο Ρέντι προχθές. Δεν πρέπει να συμβεί το παραμικρό. Όλοι προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο. Πάρα πολλοί κόσμος αυτές τις μέρες πήρε εισιτήρια για το παιχνίδι. Πάνω από 4.000 εισιτήρια έχουν φύγει ήδη και συνεχίζεται κανονικά η διάθεση. Νομίζω και αύριο, η μέρα του αγώνα, θα υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο. Οπότε να είναι λίγο όλοι υποψιασμένοι για όλα. Υπάρχει και μεγάλος αριθμός που έχει προμηθευτεί εισιτήρια για τις άλλες θύρες, πέρα από τα ελεύθερα, πέρα από τα εισιτήρια μάλλον που έχει πάρει ήδη ο ΠΑΟΚ. Υπολογίζεται σε πρώτη φάση ότι θα είναι περισσότεροι από 6.000 ΠΑΟΚτσίδες αύριο στο Πανθεσσαλικό, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Όλες τις λεπτομέρειες υπάρχουν και στο ΠΑΟΚ 24 για να δείτε τι ακριβώς. Όλες τις λεπτομέρειες υπάρχουν, οπότε θα μπορείτε κανονικά να μπαίνετε μέσα από το ΠΑΟΚ 24 και να βλέπετε τι ακριβώς ισχύει για τα εισιτήρια και να μην υπάρχει το παραμικρό θέμα αύριο. Τώρα από εκεί και πέρα έχει αγώνα και το μπάσκετ με τον Κολοσσό στη Ρόδο. Ένα ακόμη δύσκολο παιχνίδι για την ομάδα του Κώστα Φλεβαράκη. Μας έλεγε χθες και ο Νίκος ότι είναι πολύ δύσκολο και ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά καλείται σε αυτή τη φάση να πάρει τη νίκη. Προέρχεται από ένα σερί χωρίς θετικό αποτέλεσμα. Σίγουρα δεν είναι καλό αυτό για την ομάδα σε καμία περίπτωση. Οπότε θα πρέπει να γίνει ό,τι καλύτερο μπορούν από όλους τους παίκτες και να επιστρέψουν στις νίκες. Από την άλλη, στις 8 είναι να ξεκινήσει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή για το League Cup. Θα έχουμε συνδέσεις στην πορεία με Ραφαήλ Γκαλατζή, αν πάνε όλα καλά, να μας πει τι γίνεται στο παιχνίδι αυτό. Ξεκινάει ουσιαστικά η σεζόν για την ομάδα βόλεϊ. Όχι, ξεκινάει η ομάδα για την ομάδα βόλεϊ. Σε λίγες ημέρες ξεκινάει και το πρωτάθλημα. Οπότε μπαίνουμε σιγά σιγά σε ρυθμούς και στο βόλεϊ. Σημαντικό παιχνίδι και αυτό για τον ΠΑΟΚ. Σε ένα χρονικό σημείο που κανονικά υπό νορμάλ συνθήκες θα είχε δράση, αλλά με όλα όσα έχουν γίνει στο βόλεϊ δεν υπήρχε. Εδώ δεν ξέραμε καλά-καλά μέχρι την περασμένη Δευτέρα, νομίζω. Δεν ξέραμε πόσες και ποιες ομάδες θα ήταν στο πρωτάθλημα. Το μάθαμε αυτό ευτυχώς, αλλά και πάλι υπάρχει αυτή η δυσκολία που τίποτα δεν είναι σίγουρο σε αυτή τη φάση για την ομάδα. Δεν υπάρχει κάτι σίγουρο για κανέναν, για το πρωτάθλημα και δεν μπορούμε να είμαστε για τίποτα σίγουροι. Θα κάνουμε σιγά σιγά το πρώτο break για να έχουμε με το ξεκίνημα του αγώνα του βόλεϊ σύνδεση με τον Ραφαήλ. Παρέα μαζί μας σήμερα είναι τα Alter Ego, ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα, μοναδικά σχέδια σε χαμπριάτικα κοστούμια για να ξεχωρίσετε την ημέρα του γάμου σας σε εντυπωσιακά χαμηλές τιμές. Πλήρης ανδρική ένδυση κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πάρα πολλά άλλα. Ένα κατάστημα Alter Ego στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12. Ένα στην Καλαμαριά Πασαλίδη 85 και στο κέντρο Παύλου Μελά 36 και alterengofashion.gr για να μπείτε και να κάνετε τις επιλογές σας όπως θέλετε. Μαζί μας είναι και η στοίχημα.gr, ο μέγας οργός του ΠΑΟΚ. Μπαίνετε από κινητό, tablet ή υπολογιστή και παίζετε με τις καλύτερες αποδόσεις. Κερδίζετε πάρα πολύ εύκολα. Υπάρχει δράση σε όλα τα πρωταθλήματα, οπότε μπαίνετε σε στοίχημα και κερδίζετε. Πάμε στο πρώτο break λίγο πιο νωρίς και επιστρέφουμε, Ραφαήλ. Λοιπόν, επιστρέψαμε και θα πάμε σε Ραφαήλ Γκαϊδατζή που ξεκινάει ή ξεκίνησε το παιχνίδι του βόλεϊ του ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή. Καλησπέρα, Ραφαήλ. Καλησπέρα, αγάπη, από εδώ από το κλειστό γυμναστήριο των Αμπελοκήπων. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η αναμέτρηση, ενώ τα προγραμματισμένη για τις 8 συνεχείς των 4 δύο ομάδες. Γιατί? Αγώνα σε League Cup πρώτης φάσης, πρώτη αγωνιστική για τον πρώτο όμιλο ανάμεσα στο ΠΑΟΚ και στον Ηρακλή. Εδώ ήταν όλα έτοιμα για να πάνε και οι ομάδες για την κατηρωμένη παρουσίαση, έγινε την υπογράφηση. Ναι. Τελικά υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση για κάποια θέματα που βλέπω στην γραμματεία, μάλλον τεχνικά. Οπότε συνεχίζουν το ζέσταμα οι δύο ομάδες και θα καθυστερήσει η έναρξη.
περίπου στο γήπεδο αυτή τη στιγμή 50 οργανωμένοι φίλοι του Δικεφάλου έχουν δημιουργήσει μια ωραία ατμόσφαιρα από τα πρώτα λεπτά που μπήκαν στις εξέδρες του μισού των αντελοχήτων. Αρκετός κόσμος γενικότερα στο γήπεδο και ο κύριος Σαλόπουλος, ο πρόεδρος του ΤΑΠΑΟΣ, θα παρακολουθήσει την αναμέτρηση, αλλά και αρκετά παιδιά από ακαδημίες και εθελκύρες αντελοχήτων και άλλων ομάδων έχουν γεμίσει μέχρι στιγμής εδώ το κλειστό των ειδικών συνοικιών. Ωραία, Ραφαήλ, να σε πάρω, μα είναι με το ξεκίνημα του αγώνα. Ναι, αφού μάλλον πάμε για καθυστέρηση κάποιων λεπτών από ό,τι βλέπω, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι των δύο ομάδων στην γραμματεία για να ρυθμίσουν κάποια θέματα, οπότε έχουμε μάλλον ολιγόλυφη καθυστέρηση. Ωραία, ωραία. Θα μιλήσουμε, μα είναι μόλις ξεκινήσει το παιχνίδι. Καλή συνέχεια προς το παρόν. Θα πάμε εμείς σε Σταύρο Κόλκα, μα είναι, να κάνουμε μια κουβέντα για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ και για όλα φυσικά. Κλασικά με τον Σταύρο, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν και δεξιά-αριστερά διάφορα θέματα που έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Οπότε θα μιλήσουμε με Σταύρο, να δούμε τι συμβαίνει γενικότερα σε όλα. Έχουμε και τον Σταύρο παρέα μαζί μας. Καλησπέρα. Πού είσαι, ρε αγάπη? Τι γίνεται, ρε Σταύρο? Ποιος ήταν, πολύ ρε φίλε, να το στείλουμε στην όπου θέλεις? Δεν ξέρω τι έχω πάθει, ρε, εσύ έχω έρθει με ταχυκαρδία. Να ξέρεις ότι ο Νίκος Παπαδόπουλος πριν που ήταν εδώ ανησύχησε πραγματικά. Δεν είναι καλή ημέρα, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δεν ξέρω, Σταύρο. Ναι, σε πείραξε κάποιος, θέλεις να κανονίσουμε τίποτα? Θα πούμε, θα πούμε. Λοιπόν, Σταύρο, διαβάζω μια πολύ ωραία συνέντευξη που έχει δώσει σήμερα ο Κώστας Καραμπαμπάς σε ραδιόφωνο της Αθήνας και μάντεψε τι λέει, Σταύρο. Δεν θέλει το βάρο. Λέει, όχι, Σταύρο. Ξεκινάει καταρχάς τη συνέντευξή του και λέει ότι έχει γίνει περίπου ειδικός του ΒΑΡ. λέει. Είχε χάμπου και ΒΑΡ. Λοιπόν, λέει. Ήμουν ο πρώτος που φώναξα βλέποντας την προχειρότητα με την οποία στεινόταν το ΒΑΡ στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, λέει και καταλήγει, Σταύρο, ότι μόνο στην Τούμπα δεν λειτουργεί σωστά το ΒΑΡ. Και ακυρώνει γκολ του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, και λέει, θα σου πω ακριβώς τι είπε, βασικά για να καταλάβεις. Λέει, αυτά που λέγονται και το βάζει στο Καραϊσκάκι λέγονται από μέσα και όχι από ομάδες. Να σου πω, σε ποιο μέσο το είπε αυτό τώρα? Τώρα να σου πω. Ναι. Σπόρ 24 Radio. Εντάξει, το είπε. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ναι, λέγονται από μέσα με κεφαλαίο μη και όχι από εμάς. Από μέσα που έχουν συγκεκριμένη σύσταση και συγκεκριμένους ιδιοκτήτες. Ο Γιώργος Αβίδης, επειδή εκπροσωπεί τον ΠΑΟΚ, καλό θα είναι να εξηγήσει πώς δείχνει τους αγώνες του ΠΑΟΚ, συγγνώμη, χωρίς γραμμή, γιατί στην ΟΒΑ και στην ΕΡΤ υπάρχει αυτό το software, ενώ στον ΠΑΟΚ δεν δείχνουν καμία γραμμή. Στο Καραϊσκάκι. Ναι, λέει, στο Καραϊσκάκι λειτουργεί φυσιολογικά το ΒΑΡ, όπως και σε άλλα γήπεδα, και το μόνο που δεν λειτουργεί κανονικά είναι στην Τούμπα. Εννοείται. Κοίτα, δεν έχει κι άλλο, έχει κι άλλο. Πρέπει να λέει. Να σας εξηγήσω λίγο πώς γίνεται η διαδικασία. Η Νόβα δείχνει τους αγώνες τους δικούς της και τη ΕΡΤ. Μόνο ο ΠΑΟΚ παίρνει το ΠΑΟΚ TV. Από το ΠΑΟΚ TV εικόνα, δηλαδή στην έδρα του ΠΑΟΚ, οι διαιτητές παίρνουν τα πλάνα από τον ΠΑΟΚ. Λέει λοιπόν η Νόβα, εάν δεν σας αρέσουν τα πλάνα που δίνουμε, πάρτε και κάντε την παραγωγή μόνοι σας. Και εκθέτει λοιπόν ο κύριος Γραμμένος με την ανακοίνωση που έβγαλε σήμερα, μαζεύοντας τα άρον-άρον, την ΚΕΔ και την ανακοίνωση που εκείνη είχε βγάλει προκαιρού. Δυστυχώς είναι να γελάει κανείς με την κατάσταση. Μάλιστα. Λέει ο Κώστας Καραμπαμπάς, ο οποίος για μια ακόμη φορά νομίζω έχει δώσει συνέντευξη για τον ΠΑΟΚ, γιατί από ό,τι βλέπω έχει πολύ ΠΑΟΚ συνέντευξη του. Ναι, έχουν τα αγκάρ, εντάξει. Ναι. Δεν είναι απλά τα πράγματα, είναι δύσκολα για τον Ολυμπιακό. Τι ζούμε, ρε Σταύρο. Να μην πάρεις, να μην έχεις την ΕΠΟ, να μην πάρεις δύο χρόνια πρωτάθλημα. Ναι. Να έχει και άλλος κάποιο μέσο. Καταλαβαίνεις, να μην τα έχεις όλα εσύ. Έχει γίνει ειδικός βάρο ο άνθρωπος. Περνάει δύσκολα. Ναι. Βλέπει βάρ και στον ύπνο του. Κανονικά, βλέπει τον ΠΑΟΚ στον ύπνο του βασικά. Καλά, αυτό είναι αυτονόητο πλέον, δεν είναι κάτι. Ναι, δηλαδή τα έχει χαμένα ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, προφανώς ο κ. Καραμπαμπάς θέλει να, κύριος είπα, θέλει να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της νέας εταιρείας του μεγαλομετόχου Ολυμπιακού. Το καταλάβαμε. Ναι. Και η δουλειά του είναι αυτή, δεν πάω να το κατηγορήσω γι' αυτό. Ναι. Μπορώ βέβαια να αντικρούσω ό,τι λέει. Ναι. Ό,τι λέει. Δηλαδή,
για την πανίδα να πιάσουμε κουβέντα, ναι, μπορώ να το αντικρούσω. Εύκολος είναι. Τέλεια. Είναι εύκολος. Ναι. Πανεύκολος βασικά. Απλά επειδή απευθύνονται σε ένα κοινό απέδευτο, δεν έχουν σεβαστεί το κοινό τους και το ταΐζουν τόσα χρόνια παπατσιλίκη. Τα 43-44 πόσα από τα βήματα έχουν, τέλος πάντων τα μισά τα έχουν πάρει, τα έχουν πάρει. Μην αρχίσω να τον αναλύω τώρα, ναι, στον αέρα της πόλης μας. Η ουσία είναι η εξής, για να μην μπερδεύεται και ο κόσμος. Δηλαδή πρέπει σιγά σιγά, επειδή υπάρχει, είμαστε σε μια εποχή υπερπληροφόρησης, ωραία, πρέπει να εξηγούμε στον κόσμο που πρέπει να κάνει focus. Όχι ότι ο κόσμος είναι χαζός, απλά τον έχουν τρελάνει και δεν ξέρει πού να το κάνει focus. Ναι. Τα πράγματα είναι απλά. Ο Ολυμπιακός δεν θέλει σε καμία των περιπτώσεων το VAR, γιατί αυνανίζεται στην ιδέα, ναι, των όσων έκανε 30 χρόνια. Ναι. Εντάξει. Από τη στιγμή λοιπόν που ελέγχει πλέον την Nova, είναι λογικό η εταιρεία η συγκεκριμένη να ακολουθεί τα θέλω του ιδιοκτήτη της. Ναι. Εντάξει. Και εδώ λοιπόν καλούνται οι άλλες ομάδες, για παράδειγμα ο ΠΑΟΚ, ξέρουμε τι θα κάνει. Ναι. Θα πει θέλω VAR. Πόσο κάνει να τον μοιραστούμε. Ναι, ναι. Ωραία, αν η Nova λακίσει. Εντάξει, ναι όμως, επειδή εδώ μιλάμε τώρα για μια κατάσταση σαθλή, δεν ξέρουμε ποιες ομάδες μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό. Και ο στόχος βέβαια είναι να μην υπάρχει VAR στο πρωτάθλημα. Ξεκάθαρα. Ναι, στο τέλος θα το πληρώσουμε εμείς πάλι. Ναι. Εντάξει. Πόσο κάνει, 2 εκατομμύρια, το κάνουμε εμείς την παραγωγή. Είναι πολύ ωραία η πρόταση που έκανε στο blog σου SDNA. Ναι. Τα βγάλες όλα. Ναι, τους εργαζόμενους, καλά, τη διαδικασία, όλα. Όλα. Πόσο θα κοστίσουν οι φουσκωτοί που θα το φυλάνε, ναι, πόσο, ναι, όλα τα έχουμε. 3 εκατομμύρια. Όλα, όλα. Ένα μεγάλο, ναι, συμβόλαιο. Ναι, τι έκανε. Όπως το έγραψες. Ένας χασερίδης είναι το VAR. Σωστό. Όπως το έγραψες, ναι, αυτό. Ναι. Τον αναλαμβάνουμε, ναι, γιατί να κάνουμε. Ναι. Επειδή όμως, ξέρεις, από την άλλη, δεν γίνεται να πετάμε λεφτά από τα δικαστικά εγγυώσεις. Ναι. Ενώ γενικά σαν προϊόν, έτσι, ναι, και τόσο συγκεκριμένο. Εντάξει, εδώ λοιπόν θα πρέπει να δούμε και τι κάνουν οι άλλες ομάδες. Ναι. Δηλαδή, οι άλλες ομάδες αισθάνονται καλά με αυτό που γίνεται με το VAR. Η ΑΕΚ π.χ. που είναι κατά του VAR, γιατί η μισή ΑΕΚ δεν θα έχει ρόλο όσο υπάρχει VAR. Mm-hmm. Η παρασκηνιακά η ΑΕΚ είναι δυνατή. Ναι. Δεν την πειράζει κανένας στην ΑΕΚ. Ωραία. Άμα κιόλας δεν έχουμε VAR, θα πάρουμε και 25 σφυρίγματα παραπάνω. Ναι. Εντάξει. Σωστό. Έτσι σκέφτονται αυτοί. Ωραία. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε μια άλλη κατάσταση. Οι υπόλοιπες ομάδες πριν του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, τι άποψη έχουν? Ναι. Είμαι πολύ περίεργος να δω. Είναι ένα ερώτημα. Δεν έχονται αυτήν την πρακτική της Nova, η οποία είναι συνεργαζόμενη με αυτούς εταιρεία. Ναι. Είναι συνεργαζόμενη η Nova. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός τι λέει δηλαδή? Πρέπει σε κάποια φάση να μιλήσουν λίγο, έτσι. Ναι. Είμαι σίγουρος για κάποιες ομάδες που θα πούνε για τον Πανετολικό, είμαι σίγουρος τι θα πει. Ναι. Για την Ξάνθη είμαι σίγουρος τι θα πει. Για τον Μπέο καλά το συζητάμε. Ναι, ναι. Εντάξει. Το έχει πει ήδη βασικά. Για τον Σπανό είμαι σίγουρος τι θα πει. Ναι. Ωραία. Ο Κούγιας μέσα στην τριάδα του θα πει τα σωστά. Ναι. Σε αυτό το θέμα. Γιατί ξέρει τους κινδύνους, τις έχει ζήσει. Δεν είναι. Βάλαμε στο Repress ένα παιχνίδι αθηναϊκού ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Τι δεν έδιναν τότε. Μη ζήσουμε πάνω. Κλαίγαμε, εντάξει, κλαίγαμε και πετυχαίνω μία μέρα μετά Παναγιώτη Σιδηρόπουλο, το τότε δεξιμπάκ, και ζήσει Βρίζα εδώ έξω στην Αγία Σοφιά. Mm-hmm. Ωραία. Και συζητήσαμε και εκείνο το παιχνίδι και κλαίγαμε από τα γέλια τώρα, εντάξει. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι αυτό που θέλει να πετύχει ο Ολυμπιακός, είναι ξεκάθαρο. Εγώ πιστεύω δεν θα το πετύχει. Mm-hmm. Δεν θα το πετύχει γιατί οι προθέσεις του είναι ξεκάθαρες. Όλοι καταλαβαίνουν γιατί το κάνει αυτό. Όλοι θυμούνται τι έχουμε ζήσει στο παρελθόν σε αυτή τη χώρα στο ποδόσφαιρο. Και όλοι μπορούμε, έχουμε τη δυνατότητα να συγκρίνουμε ότι όσο και να θέλουν να εξισώσουν τον ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, εντάξει, ούτε το 1% δεν έχει κάνει ο ΠΑΟΚ από αυτό που έχει κάνει ο Ολυμπιακός παραδοσιακά στο πρωτάθλημα. Ναι. Εντάξει. Ναι. Μην τρελαθούμε δηλαδή. Τα ζήσαμε. Βγήκε χθες ο Παπάς, ο Ανδρέας Παπάς, ο Αλ Μπάντι, να μας πει ότι τον έφαγε ο ΠΑΟΚ. Ναι. Πάλι καλά που σε έφαγε από τη διαιτησία μόνο να λες. Εντάξει. Γιατί αυτό που έκανε ο συγκεκριμένος διαιτητής
εντάξει, στην, πώς το λένε, στον ΠΑΟΚ θα μπορούσε και να τον κυνηγάει δικαστικά, ωραία, δηλαδή να διαφυγούν τα κέρδη, ηθική βλάβη. Με στοχοποίησαν, άλλα... είπε ο Ανδρέας Χαμπάς. Όχι, τι με στοχοποίησανε. Δηλαδή... αυτός άλλαξε το ποδόσφαιρο ουσιαστικά, με εκείνο που έκανε εκείνο το βράδυ. Τι να πω, ναι, καλός. Πραγματικά. Από τότε μας γύρισε όλους και κυρίως του Βαρσαβίδη. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά εμένα με τρελαίνει το θράσος τους. Αυτό. Αγόρι μου, ξέρεις πολύ καλά τι έκανες. Ναι. Ναι. Αυτοί λοιπόν, βλέποντας τώρα ότι ο Ολυμπιακός και οι πρακτικές τους, ξέρεις, πάνε να ξεμητήσουνε, ναι, τσουπ, πάρε και τη σύνταξη. Πού στην ΕΡΑ, στο δημόσιο ραδιόφωνο, που το πληρώνω εγώ, μου βγάλαν αυτόν να κραφτεί. Ότι ο ΠΑΟΚ του κάνει ντα. Ναι. Μήπως τελικά θα πρέπει να συζητήσουμε και το δεχόμενο να βγαίνουν ξανά, 20η φορά, να βγαίνουν εκπομπές της ΕΡΑ από εδώ. Μεγάλη μήπως κουβέντα. Ναι. Μήπως σιγά σιγά θα πρέπει. Γιατί να ανεχτώ εγώ τώρα τις, τα κολλητηρίκια τους. Οι Παναθηναϊκοί δεν ξέρουν ποιος είναι ο παπάς π.χ. Άλλο ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, άλλος το διέκοψε. Γιατί υπάρχει από εκεί. Αλλά επειδή δεν υπάρχει διοίκηση στον Παναθηναϊκό, βρίσκουν τι κάνουνε. Το πάνε μονόπατα. Δεν είναι έτσι όμως. Εγώ βλέπω ότι κάθε μέρα δημιουργείται ένα θέμα να έχουμε να ασχολούμαστε με τον, ΠΑΟΚ. Ναι, τον κακό τον ΠΑΟΚ. Ναι. Κάθε μέρα. Άλλοι, όλοι. Ναι. Δηλαδή είναι τόσο κουραστικό. Σε φτύρει τόσο πολύ αυτό το πράγμα. Εντάξει, να δεν με φτύρει πλέον, έχουμε συνηθισμένο. Δεν ξέρω. Απλά δεν μιλάω μαζί του. Δεν μιλάω. Δεν παλεύω. Διάλογο θα είναι μόνο δημόσιο και πινελίκια. Τι να κάνουμε τώρα, δεν υπάρχει αυτό όμω. Ναι, τι δεν, να κάνουμε. Εδώ μα είπαν ότι στο πέσιμο προχθέ ήταν ακροδεξί. Ακροδεξί με κόκκινα. Δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία της δεξιάς. Ναι. Δεν έχουν φορέσει ούτε κόκκινο μπιχλιμπίδι, δεν έχουν φορέσει. Μίλησε και γι' αυτό ο Κώστας Καραμπαπάς. Λέει ότι πρέπει να βρεθούν, λέει, οι συγκεκριμένοι και να ταυτοποιηθούν και να μην ξαναπατήσουν το πόδι του στο Καραϊσκάκι. Σταύρο. Ναι, θα το πω. Και θα πάνε αυτοί μετά και το πούνε, αδερφέ, είπες κάτι για να μην πατήσουμε στο Καραϊσκάκι. Πάρε το λίγο αλλιώς. Δεν μπορώ, ρεσί, δεν μπορώ πραγματικά. Δηλαδή κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας κανονικά όμως. Εμείς δεν κοροϊδεύουμε κανέναν, αγάπη. Αυτοί κοροϊδεύονται μεταξύ τους. Ναι. Εντάξει. Αν είχε γίνει αυτό είναι... εδώ, θα ήταν κατευθείαν σε δευτερόλεπτα η οπαδή του ΠΑΟΚ. Έτσι θα βγαίνει νομίζω παντού. Καλά, κανονικά. Ναι. Με κεφαλαία κιόλας. Ναι, ναι, ναι. Εδώ διαβάσαμε εσύ ότι οι οπαδοί του Ολυμπιακού απόθεσαν τους κουκουλοφόρους. Και για να μου φύγει το μάτι και να ξαναπεί. Ναι, εσύ, δεν μπορώ πραγματικά. Έχουμε ακούσει τα πάντα. Έτσι είναι, αγάπη. Όμως αυτή είναι η χώρα. Όταν εμείς. Όταν εμείς ήμασταν εκεί, εσείς ήταν τις Μελανιδιές. Ναι, έτσι, ναι, ναι, ναι. Τι ωραία πράγματα. Πάνε τις Μελανιδιές τώρα, τις χαίρεσαι. Ναι. Τις Μελανιδιές. Πολύ τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση. Θα πρέπει να ανεχτούμε και διαχειριστούμε. Τι να κάνουμε. Ψυχραιμία. Αυτή είναι η Ελλάδα. Ψυχραιμία, εντάξει. Απλά σου λέω το μυστικό είναι να μην μιλάς μαζί τους. Να μην έχεις φίλους. Ναι, παιδί μου, αλλά εντάξει, είναι και άδικο αυτό το πράγμα. Έτσι. Εσύ, επειδή είσαι νέα το λέω, καμιά φορά ξέρεις μπορεί να, να θες να έχεις μια σχέση με κάποιον συνάδελφο από κύμα μου σου του. Όχι. Κανέναν. Ναι. Δηλαδή κανέναν από αυτούς που σκέφτονται έτσι. Πλέον όλοι περισσότεροι νομίζω. Ναι. Όμως χάρη δεν μπορεί να μου πει κάποιος μια από αυτές τις βλακίες, από την ώρα που θα το πει. Μέχρι τον Πινελίκη είναι ένα κλάσμα. Ναι, σου βγαίνει αντανακλαστικά. Ναι, δεν είναι αντανακλαστικό. Ναι. Σε ποιον απευθύνεσαι, δεν είναι, δηλαδή, χθες προσγειώθηκα. Χθες προσγειώθηκα. Μα είναι και ασέβεια. Ρε αυτό, σε θεωρούν τριτοκοσμική πόλη, δεν ξέρω κι εγώ τι, δηλαδή σε διαχωρίζουν ακραία. Ναι, καλά, το κάνουν οι κυβερνήσεις παραδοσιακά αυτό. Σωστό, σωστό. Αλλά περνάει και στην κοινωνία πλέον από ό,τι βλέπουμε. Μα δεν έχεις μάθει να διεκδικείς, αφού μόνο γεννήτσα τους ψηφίζεις. Ναι. Πότε έμαθες να διεκδικείς κάτι. Παραδοσιακά κάτι χαρά της πεθεράς είναι οι εκλεγμένοι, ανύπαρκτοι, προσωπικότητες αόρατες. Ναι, γεγονός. Αυτή είναι η αλήθεια, τι να... Δυστυχώς είναι. Πραγματικότητα. Δυστυχώς, ναι. Ναι, δηλαδή, να κάτσουμε και δούμε τι έχουμε βγάλει σε βουλευτές. Το βου και αβά είναι επιτυχία να το έχει πει κάποιος. Δεν είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει να ζούμε με αυτή. Τι να κάνουμε. Αλλά από την άλλη, εντάξει, κάπου και η υπομονή και τα όρια του. Αυτό. Δεν είναι.
Γι' αυτό λοιπόν μακριά και αγαπημένοι. Μακριά, μακριά. Είναι κάθε μέρα κάτι. Δηλαδή δεν ξέρω αύριο ποιο μπορεί να βγει να μιλήσει και τι μπορεί να έχει να πει. Αλλά τον περιμένει, ρε παιδί μου, ότι κάτι θα έχει. Δεν μπορεί να σε αφήσει να συνήθει. Εγώ πάνω γεια σου, δεν πιστεύω ότι ο Βερίδη δεν τον έστησε. Ναι, 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 ναι. Είναι και αυτό. Δηλαδή, και μετά πάει και μιλάει στο φω. Συντηρείται τώρα αυτό το πράγμα μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η ρετσινιά. Πολύ νορμάλ. Ναι, ο Πάοκ έστησε, ξέρω εγώ, την Λαμία, το μεγαθύριο. Αυτό, αυτό. Δεν μπορώ. Τι. Είναι. Δεν ξέρω. Που ήρθε χωρίς επιθετικό, εντάξει. Δεν είχε επιθετικό. Όχι, ρε παιδί μου, θέλαμε να είμαστε τόσο σίγουροι που σου λέει δεν θα τα αφήσω να περάσει έτσι. Το πρώτο λεπτό θα πρέπει να δεχθείς γκολ. Ναι, τέλος πάντων. Τι να πω. Να είμαι τόσο σίγουρος δηλαδή. Ναι, αυτό. Σηκώνεις χέρια ψηλά. Και προσπαθείς λίγο να σκέφτεσαι εσύ το αγωνιστικό κομμάτι. Γιατί θα ξεχάσουμε να μιλάμε ποδόσφαιρο σε λίγο. Εμείς για χαρά μιλάμε για ποδόσφαιρο. Μόνο εμείς. Ναι. Μόνο εμείς. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Τώρα η ΑΕΚ που δεν έχει το μάνταλο, είναι χωρίς μάνταλο. Να έχει θλάσει, ναι. Ναι. Μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι. Να δούμε λίγο πώς θα το πάνε και οι δυο τους. Που η ΑΕΚ είναι μονίμως παρακολουθώ. Δεν είναι. Παρότι είναι κουρασμένος ο Ολυμπιακός, πιστεύω, δεν ξέρει πολλή ενέργεια, δύσκολα θα χάσει. Μα πάνε και οι άλλοι και κάνουν αυτό το πράγμα με το βίντεο που κυκλοφόρησαν στο Βράνιες. Καθίστε ρε παιδιά πριν το μάτς. Καθίστε λίγο. Είναι και αυτό που λες, το κάρμα. Δεν το κάνεις πριν το ντέρμπι αυτό. Είναι. Μην το κάνεις. Έτσι είναι αυτό. Ένα γκολ να βγάλει για να βάλουμε τον γκολ γκολ τώρα και όλα αυτά. Ο καθένας τον καημό του πραγματικά. Ο καθένας τον καημό του. Μάλιστα. Πάμε λίγο και στο δικό μας το παιχνίδι. Έμεινε εκτός ο Ζαμπά. Ναι. Που έχει κάποιες ενοχλήσεις, κατά τα άλλα είναι όλοι μέσα. Ενοχλήσεις ή... ενοχλήσεις λέγεται από τον ΠΑΟΚ ότι έχει κάποιες ενοχλήσεις. Δεν ξέρω, ρωτάω, εσύ που κάνεις ρεπορτάζ. Όχι, όχι, λέγεται ότι έχει, έχει ενοχλήσεις και μάλιστα ο Ζαμπά χθες έκανε και ένα αποστάρισμα που είπε απόλυτα συγκεντρωμένος στην ομάδα. Είπε ο Ζαμπά. Δεν είναι συγκεντρωμένος στην ομάδα. Σε ποια ομάδα δεν ξέρω ακόμη, αλλά εντάξει. Κοίτα, δεν θα κατηγορήσουμε το παιδί, έχει καλά στοιχεία, άσχημα, μπορεί να τα βρει. Ναι, λέγαμε και χθες ότι στο κομμάτι Sporting τουλάχιστον δεν μπορεί Sporting να φτάσει τα νούμερα που ζητάει ο ΠΑΟΚ για τον Ζαμπά. Αυτό είναι το σημαντικό σε αυτή τη φάση. Οπότε νομίζω ότι δεν έχει λόγο πλέον να συντηρείται και αυτό το θέμα για τον Βραζιλιάνο. Κοίτα, από τη στιγμή που ο Φερέρα γενικά πάντως δεν δοκιμάζει δεκάδες, έχω, αν θα κάνω μια πρόβλεψη, είναι αυτή που στέλνει τον Μπίσεσβαρ σε ξεκούραση γιατί τα έχει πάρει όλα τα παιχνίδια και τον Μπέλκα μέσα. Ναι. Δεν βλέπω άλλη. Συμφωνώ. Δηλαδή. Συμφωνώ απόλυτα. Νομίζω ότι δεν βλέπω μια ενδεκάδα που στο επιθετικό της κομμάτι, γιατί όχι πως θα μείνεται, όχι μείνεται 4-4-2 τους πάνω, στο επιθετικό της κομμάτι θα παίζει με Ζήφκοβιτς κατά το δοκάρια, Μάτος, Ίγκασον και Κρέσπο οι τρεις, ο Αγκούστος το ένα, Λιμιός, Μίσιτς, Πέλκας, Στόχ και Γιαννούλης οι πέντε και ο Σβιτέσκι μπροστά. Ναι. Αυτό βλέπω. Ναι. Το παιχνίδι δεν είναι εύκολο. Δεν εντάξει, είναι. Δεν, κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο βασικά. Για μένα η σημαντικότερη απουσία δεν είναι ιδανική, για αυτούς είναι ο Μουνίθ που δεν είμαι σίγουρος στον Μουνίθ, αλλά έτσι το κολλήσει. Αυτό μας είπε χθες και ο συνάδελφος από το Βόλο, ότι είναι σημαντική απουσία. Κάτι τόσο παίχτης είναι. Ναι, μαζί με τον Τόρες τους ξεχωρίζουν όλοι. Αυτός λίγος, ο Τόρες είναι, θα σου κάνει 2-3 ενέργειες για να βγάλει γκολ. Αλλά πιο φαντεζή, στη ροή του αγώνα ο πιο ουσιαστικός είναι αυτός. Λογικά ο ΠΑΟΚ αν είναι σοβαρός θα το πάρει. Καλό είναι σε αυτά τα παιχνίδια που είναι ευκαιρία να παίξεις, γιατί και αυτή η ομάδα ο Βόλος παίζει ανοιχτά, δεν είναι μια ομάδα η οποία κλείνεται. Καλό είναι για τον ΠΑΟΚ να το εκμεταλλευτεί το γεγονός αυτό να παίξει, να πάρει ακόμη καλύτερη ψυχολογία, ακόμη καλύτερη ψυχολογία, αλλά θέλει σοβαρότητα, εντάξει, πάνω απ' όλα. Θέλει σοβαρότητα. Δεν κερδίζεις κανένα παιχνίδι πριν το παίξεις. Ακριβώς. Σωστό αυτό. Πολύ κόσμο στο γήπεδο και μακάρι να πάνε. Εσείς λαϊκιστές, εννοείται θα έχει ο ΠΑΟΚ κόσμο στην Κύπρο, δεν είναι είδηση. Θα έχει. Θα είναι ωραίο. Εννοείται ότι θα είναι γεμάτο, πρώτα απ' όλα για τις θύμησες. Πεζογέφυρα αυτά, ωραία πράγματα. Ναι, αλλά δόθηκαν οδηγίες. Πρώτη πεζογέφυρα θα μπαίνουν οι φίλοι του Βόλου, όσοι θα είναι. Τρίτη πεζογέφυρα του ΠΑΟΚ, η δεύτερη καινή.
Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να ξέρει ποια είναι η πρώτη και ποια είναι η δεύτερη μεσογέφυρα. Κάτι δεν υπάρχει, ρε. Εντάξει, κάτι δεν υπάρχει. Εγώ δεν ξέρω που έχω πάει 10 φορές αυτό το γήπεδο. Πιστεύεις οι γλάστρες θα είναι εκεί, όπως σας αφήσαμε, γλάστρες, ή οι θεός χωρίς τους είναι. Στο μουσείο μεσογέφυρας. Επικό εκείνο το βίντεο με τις γλάστρες, πραγματικά δηλαδή. Πώς βλέπω το μέλλον. Το θυμάμαι. Δηλαδή εκείνο το βίντεο με τις γλάστρες, τι γέλιο. Και την επόμενη μέρα τις βλέπω πάνω το κεφάλι μας. Ήταν live. Ναι, το live. Και την επόμενη μέρα πάνω το κεφάλι μας οι γλάστρες, τι ωραία. Το προέβλεψα. Πολύ ωραία. Μα υπάρχει, είναι καταγεγραμμένο. Ναι, είναι καταγεγραμμένο. Κολκίσιος κανονικά. Ήταν μια πολύ καλή στιγμή σου, Σταύρο. Ήταν μια πολύ καλή στιγμή σου, νομίζω, εκείνη. Ήταν δυνατή. Ήταν μια πολύ ωραία στιγμή. Πρέπει να ομολογήσω, ήταν δυνατή. Ωραία. Θα τα πούμε αύριο από κοντά. Ξέχασα να φάω, πάω να φάω. Δεν πρέπει να το έχεις ξαναπεί αυτό στη ζωή σου, ούτε όταν γεννήθηκες να έχεις ξεχάσει να φας. Δεν είσαι καλά. Μάλιστα. Ξύπησα κάτι του λουμπάκια που ήταν ξαφνικά δίπλα μου, αλλά... Έλα ρε Σταύρο, τώρα λέω κι εγώ. Ανησύχησα προς στιγμή. Ωραία, τα λέμε αύριο από κοντά. Καλή συνέχεια. Σταύρος Κόλκας είπε στον αέρα της πόλης ότι ξέχασε να φάει. Μάλιστα. Αυτό είναι το σοκ και η είδηση της ημέρας, νομίζω. Τεράστιο σοκ. Στο βόλεϊ έχει ξεκινήσει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή. 14-11 μπροστά ο ΠΑΟΚ στο πρώτο σετ. Θα κάνουμε μία απόπειρα να μιλήσουμε λίγο με Ραφαήλ, να μας πει τι γίνεται. Θα πάμε να δούμε, λοιπόν. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο Ραφαήλ. Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα, αγάπη. Τώρα έχει ξεκινήσει το παιχνίδι και έχει προχωρήσει αρκετά το πρώτο σετ. 17-11 ο ΠΑΟΚ μπροστά, πάνω προς ο Δικέβολος, αντίθεση με τον Ηρακλή που έχει μόνο Έλληνες παίκτες στο ρόστερ και με αρκετές αλκημίες τον κύριο Ορφανό, αφού έχει βάλει τον Διαγόνη του Σακόγλου σε ρόλο ακραίου. Μέχρι στιγμής κυρίαρχος ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με τον Ηλίνικ να κάνει πραγματικά ό,τι θέλει στην αντίθεση, να έχει πάρει και μπλοκάζ, να έχει περάσει και επιθέσεις. Ακολουθεί και ο Άλμπο και ο Μάρτελ με τα χτυπήματά του σιγά σιγά στο παιχνίδι, με τον ΠΑΟΚ να ανεβάζει την διαφορά και τον κύριο Φανό ήδη να έχει καλέσει τα δύο time-out τα οποία δικαιούνταν. Να πούμε λίγο για το Λίκα, από ότι φέτος είναι μια διοργάνωση που συμμετέχουν νέα ομάδες από Εθνικός Αλεξανδρούπολης, δεν δήλωσε συμμετοχή. Χωρίστηκαν οι ομάδες σε τρεις ομίλους των τριών ομάδων. Ένας όμιλος γίνεται εδώ με ΠΑΟΚ, Ηρακλή και Ελπίδα Μελοκύπων. Αύριο στις 8 θα παίξει ο Ηρακλής με την Ελπίδα Μελοκύπων και στις 9 την Κυριακή θα παίξει ο ΠΑΟΚ με την Ελπίδα Μελοκύπων. Περνάει ο πρώτος από κάθε όμιλο και ο δεύτερος καλύτερος από τους τρεις ομίλους για να γίνουν στην ουσία οι τέσσερις ομάδες των ημιτελικών που θα είναι διπλοί και στην συνέχεια θα περάσουν στους διπλούς τελικούς. 17-12 τώρα μειώνει ο Ηρακλής με ένα λάθος στην επίθεση του ΠΑΟΚ στην διάρκεια του πρώτου σετ. Ωραία Ραφαήλ, καλό ξεκίνημα για τον ΠΑΟΚ, οπότε επιστρέφουμε και εμείς στην πορεία για να δούμε πώς θα κυλήσει το παιχνίδι. Καλή συνέχεια προς το παρόν. Ήταν ο Ραφαήλ Γκαϊδατζής για να μας μεταφέρει λίγο τι συμβαίνει στο βόλεϊ. Ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά με 17-12 στο πρώτο σετ. Έχει κάνει ένα δυνατό ξεκίνημα στο παιχνίδι. Πρώτο επίσημο παιχνίδι για τον Δικέφαλο σε 2 εβδομάδες, αν θυμάμαι καλά. Ξεκινάει και το πρωτάθλημα, αν όλα πάνε καλά, γιατί εκεί υπάρχουν διάφορα προβλήματα. Θα πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα. Παρέα με την Αναδομό, η οποία βρίσκεται στο Φίνικα Εθνικής Αντιστάσεως 171 στον πρώτο όροφο. Η Αναδομό προσφέρει πολλά πακέτα, είτε για ανακαίνιση σπιτιού, είτε για ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου, σε πολύ καλές τιμές. Θα βρεθείτε από κοντά με τους ανθρώπους στον Αναδομό και μαζί θα εκπονήσετε το κατάλληλο πλάνο για εσάς. Και μαζί μας είναι και ο Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής, με νέες προσφορές σε επιλεγμένα είδη που τρέχουν όλο αυτό το διάστημα, οικονομικές λύσεις για πλακάκια μπάνιου με 5 και 6 ευρώ τετραγωνικό μέτρο και προϊόντα με τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους με δωρεάν μεταφορά στον χώρο σας. Ο Φτίκας είναι στην Κάτω Τούμπα, Απόλλωνος 39, πάνω από τον κήπο του Καλού, τηλέφωνο 905-503. Πάμε στο break και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε και θα πάμε να ακούσουμε Δημήτρη Πέλκα, ο οποίος μίλησε στο ΠΑΟΚ TV εν ώψη του αυριανού αγώνα στον Βόλο. Μίλησε για την νέα αγωνιστική φιλοσοφία της ομάδας, μίλησε για το δικό του ρόλο,
για τον εσωτερικό ανταγωνισμό, ο οποίος έχει αυξηθεί κατακόρυφα το τελευταίο διάστημα, αλλά και για την νίκη επί της Λαμίας. Για πάμε να ακούσουμε όσα είπε ο Δημήτρης Πέλκας στο ΠΑΟΚ TV. Μάχη κόντρα σε μια ομάδα η οποία είναι μια από τις ευχάριστες εκπλήξεις του πρωταθλήματος. Μια ομάδα που ειδικά στον επιθετικό τομέα παρουσιάζει πολλή ποιότητα και δημιουργεί πολλές φάσεις. Πού πιστεύεις ότι θα κρυθεί η αναμέτρηση και τι θα πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ για να φύγει με τους 3 βαθμούς? Σίγουρα είναι μια νέα ομάδα. Καλή ομάδα, έχει δείξει πολύ καλά δείγματα στα πρώτες πρωταγωνιστικές. Εκεί που θα κρυθεί το παιχνίδι πιστεύω είναι σε εμάς. Το πόσο καλοί θα είμαστε εμείς, το πόσο συγκεντρωμένοι, το πόσο θα αξιοποιήσουμε τις φάσεις τις οποίες θα δημιουργήσουμε. Να ακολουθήσουμε πιστά το πλάνο του προπονητή που έχουμε όλη τη εβδομάδα έχουμε δουλέψει και έχουμε δει τις αδυναμίες του αντιπάλου. Και κατά μεγάλο ποσοστό πιστεύω ότι εμείς θα κρίνουμε το παιχνίδι. Λοιπόν, ήταν ο Δημήτρης Πέλκας αυτός στο ΠΑΟΚ TV. Ο Πέλκας, ο οποίος λέγαμε και νωρίτερα με τον Σταύρο, ότι διεκδικεί ουσιαστικά με αξιώσεις θέση στο αρχικό σχήμα αύριο. Ο Μπίσεσβαρ δεν διανύει μια καλή περίοδο από τα παιχνίδια με τον Άγιαξ και μετά. Ο Πέλκας είναι καλά μετά το πρόβλημα το οποίο αντιμετώπισε και αναμένεται σιγά σιγά να επιστρέψει και αυτός στο αρχικό σχήμα. Είναι πλέον σε καλή κατάσταση. Από ό,τι βγαίνει κιόλας και από τις προπονήσεις δείχνει αρκετά ορεξάτος. Είναι λογικό, γιατί μεσοεπιθετικά ο ΠΑΟΚ πλέον έχει πολλές λύσεις και αν δεις ότι χάνεις τη θέση σου, νομίζω πρέπει να φορτσάρεις λίγο για να καταφέρεις να την ξανακερδίσεις. Το πρωί μίλησε και ο Γιαννούλης στην κάμερα του ΠΑΟΚ TV, ο Γιαννούλης από την πλευρά του, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στα χέρια του Αμπέλ Φερέιρα, ένας από τους παίκτες που πραγματικά ξεχωρίζουν. Ο ρόλος του καταρχάς είναι πολύ σημαντικός για τον ΠΑΟΚ σε αυτή τη φάση. Ο Γιαννούλης στάθηκε και στην συνύπαρξή του με τον Βιερίνια στα αριστερά, αν όλα κυλήσουν ομαλά φυσικά. Είπε ότι είναι ιδιαίτερος χαρούμενος για αυτό και ότι του δίνει πάρα πολύ μεγάλη έτσι, αυτοπεποίθηση η καθημερινή έτσι, τριβή και επαφή που έχει με τον Αμπέλ Φερέιρα, το γεγονός ότι ο Πορτογάλος δεν διστάζει να τον αποθεώσει δημόσια σε πολλές στιγμές, όπως έκανε και μετά το ματς με τη Λαμία, κάνοντας λόγο για έναν παίκτη παγκοσμίου κλάσης. Δεν το λες εύκολα αυτό. Ο Φερέιρα το είπε για τον Γιαννούλη και νομίζω ότι μόνο θετικό μπορεί να είναι αυτό για τον άσο του ΠΑΟΚ. Στο βόλεϊ, ο ΠΑΟΚ έκανε το 1-0 στα σετ. Θα πάμε πάλι στο Ραφαήλ να μας πει τι γίνεται, πώς ο ΠΑΟΚ έκανε το 1-0 και γενικότερα ποια είναι η εικόνα του στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν κόντρα στον Ηρακλή για το League Cup. Για πάμε στον Ραφαήλ να δούμε τι γίνεται στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή. Καλησπέρα και πάλι Ραφαήλ. Καλησπέρα και πάλι Ράβη, από το γλυκό του Αμπελοκύπου. Εύκολα το πρώτο σετ στον ΠΑΟΚ, 25-21. Ο Ηρακλής επιχείρησε ένα τελικό ξέσπασμα για να μειώσει την διαφορά, αλλά μόνο αυτό κατάφερε. Με πρωταγωνιστές τους Άλμπο και Ηλίνης στο πρώτο σετ ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει ξεκινήσει με τους Μάρτσα Λινίνιχ, Φιλίππο Φάλμπο, Τακουρίδη, Χαραλαμπίδη και Λίμπερο του Στεφάνου Βεναλάτσε με τον Κωνσταντινίδη. Είπαμε νομίζω ότι και προηγουμένως ότι περισσότερες λύσεις που έχει ο ΠΑΟΚ στο ρόστερ σε αντίθεση με τον Ηρακλή που αγωνίζεται μόνο με Έλληνες αθλητές στο πρώτο επίσημο παιχνίδι τουλάχιστον της σεζόν. Θα δούμε πώς θα κατέβει στο πρωτάθλημα. Έχει διαδραματίσει μέχρι στιγμής τον ρόλο του. Μέχρι στιγμής πάρα πολύ καλή και η ατμόσφαιρα εδώ στο Κωνσταντινίδη, Αμπελοκύπων, από τους περίπου 50 φίλους που ΠΑΟΚ έχουν δημιουργήσει έτσι μια ωραία ατμόσφαιρα στις κερκίδες. Έχει ξεκινήσει και το δεύτερο σετ τώρα με τον Ηρακλή στην επίθεση. Δεν παίρνει τον πρώτο πόντο όμως γιατί ο ΠΑΟΚ βγάζει την άμυνα και με τον άλλο περνάει την επίθεση. Με ευκαιρία για τον Ηρακλή με το σαφό να σταματάει όμως το τριπλό μπλοκ του ΠΑΟΚ από το Τουρίδη, του Ηλίνης και Μάρκελ και ο ΠΑΟΚ να παίρνει τον πρώτο πόντο. Αύριο στις 8 θα γίνει το μάτς της δεύτερης αγωνιστικής του ομίλου εδώ της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε Ηρακλή και Ελπίδα Μπελοκύπων και την Κυριακή στις 9 είναι προγραμματισμένο το μάτς του ΠΑΟΚ με την Ελπίδα και Μπελοκύπων. Ο πρώτος του ομίλου θα περάσει στους διπλούς συμμετελικούς όπως είπαμε και προηγουμένως. Θετικό πρώτο δείγμα νομίζω ο Ραφαήλ, έστω και κόντρα σε έναν Ηρακλή που δεν έχει πολλές επιλογές. Ο ΠΑΟΚ στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν δείχνει κάποια καλά δείγματα. Ναι, και από τον Μάρσαλ ο οποίος ήταν ο τελευταίος ο οποίος μπήκε
στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ πριν από περίπου μια μισή εβδομάδα που τελείωσε τις υποχρεώσεις με την εθνική του Καλαβά. Ακόμα και αυτός δείχνει να είναι σε καλή κατάσταση. Σίγουρα χρειάζεται βέβαια λίγο περισσότερο χρόνο για να προσαρμοστεί με την υπόλοιπη ομάδα. Άλλωστε έχουμε και την αλλαγή προπονητή για τον ΠΑΟΚ. Είναι πάρα πολύ πρόσφατη η άφηξη του γύρω τελικώς στην θέση του Γιώργου Φιλίππο. Πάντως μέχρι στιγμής ο ΠΑΟΚ δείχνει ένα καλό πρόσωπο και με τον Άλυμπο και με τον Λίνι. Ναι, φιλούς το ξεκίνημα του δεύτερου σετ, ο Ραβίτσα υπάρχει το προβάδισμα με 1-2. Ωραία Ραφαήλ, θα κάνουμε και μία ακόμη σύνδεση πριν να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Καλή συνέχεια προς το παρόν. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έχει κάνει το 1-0 στα σετ στο παιχνίδι με τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής τώρα είναι 2-1 μπροστά στο δεύτερο σετ. Θα ξαναπάμε λίγο πριν τις 9, πριν κλείσουμε στο Ραφαήλ για μία τελευταία σύνδεση για το παιχνίδι του League Cup του ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή. Από την άλλη, στο μπάσκετ, την επόμενη εβδομάδα ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στο ΠΑΟΚ Sports Arena και θα υποδεχθεί την Τρίτη την Νεπτούνας για το Basketball Champions League. Ο ΠΑΟΚ έχει γνωρίσει 2 ήττες μέχρι στιγμής από την Μπεσίκτας και από την Σομπατέλη. Είναι σε δύσκολη θέση και στην Ευρώπη. Λέγαμε και χθες με τον Νίκο ότι γενικά η σεζόν είναι δύσκολη για τον Κώστα Φλεβαράκη και τους παίκτες του. Τα εισιτήρια θα είναι μάλλον από σήμερα στην διάθεση του κόσμου. 10 ευρώ σε όλα τα διαζώματα του γηπέδου, 15 ευρώ στις θύρες 108, 109, 110, 111, 25 ευρώ τα VIP 125, 50 ευρώ τα VIP Gold και 100 ευρώ VIP Lounge της Αναδομό. Τα παιδιά ηλικίας έως 12 ετών έχουν ελεύθερη είσοδο, θυμίζω. Ισχύει κανονικά αυτό. Προφανώς και για μία ακόμη φορά θα πούμε ότι η ομάδα έχει ανάγκη και τη φυσική παρουσία του κόσμου, αλλά και τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν από την διάθεση των εισιτηρίων σίγουρα, γιατί μεγάλο κομμάτι των εσόδων και μια σημαντική ανάσα για την ομάδα είναι τα εισιτήρια. Οπότε κανονικά από 10 ευρώ τα εισιτήρια με την Νεπτούνας για την ερχόμενη Τρίτη στις 7. 7 το απόγευμα στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Από την άλλη υπάρχει μια δήλωση του Ιβάν Σαββίδη, ένα μήνυμα με αφορμή την επέτειο του όχι στις 28 του Οκτώβρη. Αξιότιμοι συμπατριώτες, 28 Οκτωβρίου θα παραμείνει για πάντα στα ιστορικά χρονικά του ελληνικού λαού ως ημέρα εθνικής υπερηφάνειας και ευγνωμοσύνης προς όσους ήταν οι πρώτοι που πρόβαλαν άξια αντίσταση ενάντια στο φασισμό. Η ανδρεία, η πυγμή, ο ηρωισμός και η ανιδιοτελής αφοσίωση των Ελλήνων πατριωτών στην πατρίδα τους αποτελούν διαχρονικό παράδειγμα προς μίμηση για τις μελλοντικές γενιές. Τα κατορθώματα των ηρών μας εμπνέουν για το υψηλό έργο της υπηρεσίας προς την πατρίδα, αποτελούν παράδειγμα υπευθυνότητας του πολίτη, πίστη στα ιδανικά της ελευθερίας, της ηθικής και της δημιουργίας. Δεκαετίες περνούν, αλλά το όχι που είπε ο ελληνικός λαός στο φασισμό, στον πόλεμο και στη βία δεν χάνει την επίκαιρη σημασία του. Σήμερα πρέπει αντίστοιχα να αντιστεκόμαστε στεναρά σε κάθε κακό που απειλεί την ισχύουσα παγκόσμια τάξη των πραγμάτων. Ας μας δώσει αυτή η σημαντική ημέρα νέες δυνάμεις για δημιουργική δουλειά προς όφελος του ελληνικού λαού, για την ευημερία της Ελλάδας και της ειρήνης στη γη. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Ρωσίας, Ιβάν Σαββίδης, αναφέρει το σχετικό μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη, το καθιερωμένο, πριν, με αφορμή μάλλον την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος κάθε χρόνο στέλνει το δικό του μήνυμα με φόντο αυτήν την ημέρα. Τα αγωνιστικά τα είπαμε για τον ΠΑΟΚ. Η αποστολή είναι κανονικά στο Βόλο, πήγε ο δικός εκεί, έκανε και μια στάση στα Τέμπη, όπου οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο άφησαν λουλούδια στο μνημείο των αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ. Εκτός έχει μείνει μόνο, είπαμε, ο Ζαμπά, ο οποίος έχει κάποιες ενοχλήσεις, έκανε κάποια τεστ σήμερα και προτιμήθηκε να μείνει εκτός. Στον αντίποδο, ο Ακαντουρί και ο Μαουρίσιο ανεβάζουν στροφές και αναμένεται σιγά σιγά να μπουν στο κανονικό πρόγραμμα, άμεσα κιόλας. Αν όλα πάνε καλά, θα μπορεί να τους έχει στη διάθεσή του ο Αμπέλ Φερέρα από εδώ και πέρα. Σημαντικό. Ο Μαουρίσιο ήταν έτοιμος να επιστρέψει, μετά προέκυψε
αυτό το σφίξιμο στο πόδι του νομίζω ότι κυρίως είχε να κάνει με το γεγονός ότι ο ίδιος πίεσε και λίγο περισσότερο τον εαυτό του από υπερβάλλοντα ζήλο για να επιστρέψει και του βγήκε ένα μικρό πρόβλημα. Πάντως σήμερα έβγαλε δυνατό ατομικό πρόγραμμα και πλέον οι ενοχλήσεις στο τετρακέφαλο έχουν υποχωρήσει. Ενώ από την άλλη, Καντουρί πέρασε τα τεστ τιμότητα στα οποία υποβλήθηκε και θα μπει σε κανονικές προπονήσεις από αύριο. Οπότε και η ίδια από εβδομάδα νομίζω σιγά σιγά θα είναι όλο και καλύτερα. Ο Βέρμπλουμ και ο Βαρέλα συνέχισαν και σήμερα τα προγράμματα αποθεραπείας που ακολουθούν όλο αυτό το διάστημα. Ο Βαρέλα αναμένεται να επιστρέψει, έχουμε πει, αρχές Δεκέμβρη. Για το Βέρμπλουμ δεν μπορεί να γίνει κάποια πιο συγκεκριμένη εκτίμηση. Κάθε μέρα είναι και ένας μεγάλος αγώνας για τον Σουηδό. Κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, κάνει πολλές θεραπείες, διάφορα τεστ από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ για να φανεί σε τι κατάσταση είναι σε πρώτη φάση και το πότε θα μπορέσει να ανεβάσει ρυθμούς για να επιστρέψει σιγά σιγά. Είναι δύσκολο το κομμάτι αυτό για τον Βέρμπλουμ, το έχουμε συζητήσει αυτό πάρα πολλές φορές. Είναι και ατυχία, είναι και ήταν μάλλον ένας δύσκολος τραυματισμός. Μετά προέκυψαν κι άλλα, ένα χτύπημα σε ένα οικογενειακό διπλό με την ΚΑΠΑ 19, εκ νέου πρόβλημα στο πόδι. Είναι δύσκολη κατάσταση για τον Βέρμπλουμ και νομίζω ότι έχουμε ακόμη αρκετό χρόνο για να επιστρέψει ο Σουηδός. Θα πάμε ξανά στον Ραφαήλ να κάνουμε ακόμη μία σύνδεση πριν από το φινάλε, να δούμε τι γίνεται στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή. Πάμε και πάλι στο Ραφαήλ, καλησπέρα. Καλησπέρα και πάλι, αγάπη. Σε εξέλιξη το δεύτερο σετ, ο ΠΑΟΚ με τον Άλμπο να είναι πρωταγωνιστής, προηγήθηκε νωρίτερα με 8-3. Αυτή τη στιγμή το προβάδισμα το έχει μειωθεί στις 3 πόντους, 9-6. Τώρα είναι η επίθεση για τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο σετ με τον Στεφάνου για τον Άλμπο, ο οποίος θα περάσει την άλλη μαγεία από τους παίκτες του Ηρακλή. Πολύ ωραία η επίθεση από τον Γκουμάκα, ο οποίος θα μειώσει σε 9-7. Απέναντι στο μπλοκ του ΠΑΟΚ που δεν πήρε καλή θέση. Το πρώτο σετ κατέληξε σχετικά εύκολα στον ΠΑΟΚ με 25-21. Χωρίς αλλαγές ο ΠΑΟΚ τέτοιο δεύτερο σετ. Όπως και ο Ηρακλής, άλλωστε είπαμε ότι για τον γυρό είναι μειωμένος λίγο. Παίζουν οι κλιμάκες στο κύριο Σακόβλημα, από Δουλιάκης, Μπουράκης, Ρούσαλης και Κύρας. Και ο ΠΑΟΚ αποτελείται από νεαρούς αθλητές. Ο Ηρακλής έχει θυμίσει αλλιώς την σεζόν του σχεδιασμού τουλάχιστον και με ξένους παίκτες πρώτης γραμμής, αλλά μέχρι πριν λίγο καιρό ήταν άγνωστο να θα συντέχει το πλάσμα. Τελικά θα λάβει κανονικά μέρος, αλλά μέχρι στιγμής υπάρχει μια σύνθεση ανάγκης για τον γυραιό 17 το παιχνίδι στο δεύτερο σετ με τον Φιλίππο Φέτερος του σερβίς ο ΠΑΟΚ. Έτοιμος ο Έλληνας Κωνσταντόρος του Δικεφάλου, θα βγάλει την υποδοχή ο Σακόγλου. Θα πέσει με τον Τσιουμάκο ο Ηρακλής, είναι out η επίθεση. 11-7 για τον ΠΑΟΚ το προβάδισμα στο δεύτερο σετ. Υπενθυμίζουμε ότι υπάρχουν και άλλα δύο παιχνίδια αύριο στις 8 Ελπίδα Βελοκύπων Ηρακλής και στις 9 την Κυριακή ΠΑΟΚ Ελπίδα Βελοκύπων. Υπάρχει νική στο 5 ευρώ για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν τις αναμετρήσεις. Το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα με τον Πάγκο να δημιουργήσει την πρεμιέρα τον Ολυμπιακό. Μάλλον πάει για Δευτέρα η αναμέτρηση αυτή λόγω και των παιχνιδιών που κάνουν και του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ αλλά και της Κυριακής που παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στο Πορτόσο. Θα περιμένουμε τα γεύσεις επίσημες θα εκδόσουν από την ΕΣΑΠ. Μια πολύ όμορφη φάση από τις δύο ομάδες. Δεν πέφτει η μπάλα κατά μια μέρα στην Ελπίδα. Τώρα θα τελειώσει όμως με το μπλοκ του Λουσακουρίδη στον Τζουμάκα. 12-7 καταβαίνει το βάσμα 5 πόντων ο ΠΑΟΚ. Με τον Δήμα Φιλίππου που να συνεχίζει τις τελευταίες επιθέσεις στο σερβίς και να προσπαθεί να δημιουργήσει προβλήματα στην υποδοχή του Ηρακλή. Ο ΠΑΟΚ όπως υπάρχει στο σερβίς τον Σακόγλου που αγωνίζεται σήμερα σε θέση ακραίου και άρα είναι λογικό να μην έχει τόσο καλή υποδοχή. Ναι, στιγμής πάντως ο ΠΑΟΚ δείχνει ένα καλό πρόσωπο και με τον Άλμπο και τον Λίμπ να ξεχωρίζουμε στο επιθετικό κομμάτι.
Άντε Ραφαήλ, να ξεκινάμε σιγά σιγά, να μπούμε και στη διαδικασία πρωταθλήματος. Να έχουμε αγώνες επιτέλους και στο Βόλι. Αυτό ακριβώς, ναι, γιατί πέρασε πολλά νομίζω φέτος. Αρκετές ομάδες ακόμα είναι στο ψάξιμο για το πώς θα ολοκληρώσει και ο Παρδοχαϊκός και ο Εθνικός Αλεξανδρόπουλος που ακόμα δεν έχει πάρει άδεια και ο Ηρακλής φαντάζομαι ότι θα ψαχθεί για περαιτέρω ενίσχυση. Οπότε περιμένουμε να δούμε πόσο ανταγωνιστικό θα είναι φέτος το πάλι με τις ομάδες θα μπορέσουν να διεκδικήσουν την ίδια εδώ στα play-off. Ωραία, στο 12-7 λοιπόν μπροστά ο ΠΑΟΚ, 13-7 πλέον, στο δεύτερο σετ. Ραφαήλ, από εμένα καλή συνέχεια, νομίζω θα έχεις και άλλες συνδέσεις μετά μέχρι το φινάλε. Λοιπόν, αυτά από τον Ραφαήλ και από το βόλεϊ. Ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται αυτή την ώρα με τον Ηρακλή, 13-7 μπροστά στο δεύτερο σετ. Νομίζω εύκολο έργο για τον δικέφαλο προς το παρόν. Αν δεν αλλάξει κάτι, θα πάρει την πρώτη επίσημη νίκη του στην φετινή σεζόν, λίγο πριν ξεκινήσει και το πρωτάθλημα, με την πρεμιέρα να έχει Ολυμπιακό. Και αυτό που μας είπε ο Ραφαήλ για τη Δευτέρα, νομίζω έχει απόλυτη λογική, γιατί την επόμενη Κυριακή ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο. Νομίζω το Σάββατο παίζει εντός και η ομάδα μπάσκετ, οπότε θα ήταν δύσκολο να υπάρξει και αυτό το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, οπότε πάμε για Δευτέρα. Εμείς πάμε και για το φινάλε μας, παρέα με το Φτίκα, πλακάκια και είδη γηνής, με πολλές επιλογές σε επιλεγμένα είδη και προσφορές για όλο αυτό το διάστημα, οικονομικές λύσεις για πλακάκια μπάνιου με 5 και 6 ευρώ τετραγωνικό μέτρο και προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους βρίσκεται στον Φτίκα, ο οποίος είναι στην κάτω Τούμπα Απόλλωνος 39 πάνω από τον κήπο του Καλού, τηλέφωνο 905-503. Μαζί μας και σήμερα ήταν η Αδωμό, όπου υπάρχουν πολλά πακέτα είτε για ανακαίνιση σπιτιού είτε για ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου. Τα νέα γραφεία της Αδωμό είναι Εθνικής Αντιστάσεως 171 στον πρώτο όροφο. Ο μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ είναι μαζί μας καθημερινά, στοίχημαν.gr, με επιλογές σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τέννις, φόρμουλα, ό,τι θέλετε υπάρχει στην στοίχημαν. Μπαίνετε από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή και παίζετε με τις καλύτερες αποδόσεις της αγοράς. Το Σαββατοκύριακο υπάρχει δράση σε όλα τα πρωταθλήματα και Super League και Premier Division και Premier League και League One. Ό,τι θέλετε υπάρχει στην στοίχημαν και μπάσκετ καθημερινά. Σήμερα έχει και Ευρωλίγκα. Οι επιλογές είναι πολλές και τα κέρδη ακόμα περισσότερα. Και μαζί μας ήταν και σήμερα τα Alter Ego. Ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα, μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια για να ξεχωρίσετε την ημέρα του γάμου σας σε εντυπωσιακά χαμηλές τιμές. Πλήρης ανδρική ένδυση, κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες, αξεσουάρ και πάρα πολλά άλλα. Πολλά είναι και τα καταστήματα και Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12 και Καλαμαριά Πασαλίδη 85 και στο κέντρο Παύλου Μέλλα 36 και alterecofashion.gr. Φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Άλλη μία εβδομάδα ολοκληρώθηκε για εμάς εδώ στο ΠΑΟΚ 24. Το νέο ραντεβού 7.30 με 9. Όσοι θα είστε αύριο στο Βόλο, είπαμε ψυχραιμία, καθαρό μυαλό και να πάρει η ομάδα το τρίποντο και να επιστρέψετε όλοι καλά. Η ομάδα μπάσκετ παίζει με τον Κολοσσό στη Ρόδο. Στο Βόλο έχουμε ακόμη καιρό για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, είναι την επόμενη εβδομάδα. Στο Χάντμπολ υπάρχει διακοπή, αλλά αγωνίζεται η γυναικεία ομάδα, αγωνίζεται και η γυναικεία ομάδα του βόλεϊ. Πολλά τα παιχνίδια, θα υπάρχει ενημέρωση για όλα μέσα από Κυριακό, μέσα από το ΠΑΟΚ 24. Οπότε εμείς επιστρέφουμε εδώ την Τρίτη. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.